πιστεύω. Ήταν μια λάθος επιλογή συμβούλων, μια ματαιοδοξία, μια μοροφιλοδοξία για να πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας στην Προεδρία της Δημοκρατίας λόγω των κούμπων. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή εδώ και πήρα ένα μεγάλο όχι, δεν σήκωνα το τηλέφωνο του κούμπου. Εδώ και 15 μέρες. Μα δεν ήξερε τα βασικά η κυρία Σαγκλαροπούλη της συμβουλήτης ότι ο άνθρωπος έδινε αγώνες για να πάρει το ποτάσμα του NBA μετά από 50 χρόνια, 30 χρόνια η ομάδα του. Και τώρα κάνει υποθεραπεία. Δηλαδή ούτε τα βασικά δεν την ενημέρωσαν. Δηλαδή ξεφτυλιστήκαμε. Ο προεδρικός θεσμός έφτασε στο όριο του αυτοξεφτυλισμού. Πραγματικά του αυτοξεφτυλισμού. Με το διασυρμό λοιπόν της Προεδρίας και την παραστηριοφόρηση Αποστολόπουλο για το μεγάλο πανηγύρι. Ποιος είναι ο Αποστολόπουλος, ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί. Δεν είναι δουλειά του κέντρου, άλλος Αποστολόπουλος είναι αυτό. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Λέει η κυρία Αποστολόπουλο, πώς πρέπει να χαμπάρει ότι ο άνθρωπος αυτός εμπλέκεται σε περίεργα πράγματα. Γιατί το είπα εγώ, είπα ποιος είναι ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας. Λέει, α, δεν έκανα εγώ, δεν είχε το θάρρος να πει την αλήθεια. Δεν προσεκάλεσα, λέει εγώ, κανέναν το Υπουργείο Εξωτερικών και δεν το δένδια. Που με βάση το πρωτόκολλο είναι ψέματα αυτό. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει καμία εμπλοκή με προσκλήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Σαν να μου λέτε κάνει δεξίως ο Υπουργός και το Υπουργείο Εξωτερικών προσκαλεί κόσμο και το Πολιτικό Γραφείο. Πού τα έχετε δει αυτά, ρε. Σε ποιο να ευθύνεστε. Και λέει συνειδητά ψέματα. Ακούστε εδώ. Δημιουργήθηκε τεράστια ένταση. Τεράστια ένταση. Όταν από την Προεδρία προσπάθησαν να χρεώσουν στο Δένδια την πρόσκληση Αποστολόπουλου. Ο Αποστολόπουλος, το επαναλαμβάνω, συμπαθής ο Ιάσονας, και λέω όνομα επαναθέματο. Είναι από αυτούς τους τύπους που με ένα καραβάκι μετέφερε ελαφρομετανάστες από την Αφρική, έλεγε ότι τους διασώσει, εγώ πιστεύω ότι τους διασώσει, και τους μετέφερε σε χώρα όπως η Ιταλία χωρίς να πάρει άδεια. Και το είχαν συλλάβει το καραβάκι αυτό, το είχαν τιμήσει οι Ιταλοί. Αυτό ήθελε να τιμήσει η πρόεδρος Δημοκρατίας, ο οποίος σε αναρτήσεις του συνεχής βρίζει την Ελλάδα. Λέει ότι κάνουμε pushback, ότι είμαστε απάνθρωποι, ότι δεν δεχόμαστε αυτομετανάστες. Αυτό δεν πρέπει να το τιμήσει η κυρία Σαγκλαροπούλου. Άσε μην πω κάτι που φωτεινά κάτι άλλο τώρα. Ότι ήταν ο προστάτης, δηλαδή φώναξε τη μάνα του Αξανιάν εκεί και φώναξε τον Αποστολόπουλο και κάποιους άλλους, οι οποίοι λατρεύανε και αυτά βρήκαν. Ποιος μεγάλος νους, ποιος εγκέφαλος, ρε παιδί μου, την πήρε και την τοποθέτησε ως πρόεδρος Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς. Εσείς ακόμη και τώρα πιστεύετε ότι είναι τεράστια. Και ο Πρωθυπουργός έκανε καλά. Ακούστε λοιπόν, και θα το ξαναπώ. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο γενάρχης της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε παρασημοφορήσει ποτέ κανέναν. Οι επόμενοι πρόεδροι το έκαναν με πολύ πολύ φιδό. 30 παράσημα από το πουθενά. Η κατέτος παρασημοφόρηση δεκάδων προσώπων ακυρώνει την έννοια της θυματικής πράξεως. Το καταλαβαίνει αυτό κύριε Σαγκλαροπούλου. Και εδώ είπα και το χειρότερο, δεν είναι μόνο αυτό. Ακούστε. Από την ώρα που ορκίστηκε, άρχισε να κάνει εκτός του θεσμού. Πρώτον, μαθαίνω ότι όρισε ως κατοικία της την κατοικία την προεδρική. Όπως είχε κάνει, έχει δικαίωμα, έτσι. Το είχε κάνει μόνο ο Ζετζετάκης, καλά σε άλλος πρόεδρος Δημοκρατίας. Το έκανε και αυτή. Να έχει τον κήπο της, τις βεράντες της, τον κήπο του, ωραίος κήπος όμως, έτσι. Εσύ ρε, ωραίος κήπος. Ωραίος κήπος. Να έχει τους κυβουλούς σου, τους ευτόρους σου, ωραία τον μπάκλερ σου. Για να καταλάβετε, ποια είναι η έννοια της, να το πω ευθέως, αλαζονίας της εξουσίας. Πώς σε μεταλλάσσει η εξουσία σε κάτι άλλο από αυτό που ήσουν και από αυτό που είσαι και που θα είσαι μερικά χρόνια. Μετακόμισε με τον σύντροφό της, τον οποίο διόρισε άμυστο σύμβουλό της. Θα πει άμυστο, ναι ρε παιδιά, είμαι ένα σύντροφό σου, δεν είναι άρχιο άντρα σου. Το διορίζει και άμυστο σύμβουλό σου. Χθε τον παρουσίασε, δεν πέρασε. Αξίωσε μάλιστα από την κυβέρνηση να αλλάξει ο κανονισμό προεδρία, γι' αυτό διόρισε 3-4 αμύστου ακόμη. Ακούστε λίγο. Και θα το πω ευθέως. Το χειρότερο δε όλων. Προσκάλεσε μια κυρία από τη Θράκη, έμαθα, η οποία έχει καταδικαστεί για δημοτικές πράξεις μαζί με όλους τους υπόλοιπους.
Αντιδημοτικές πράξεις, συναλλαγή με υποψήφιο δήμαρχο, 150 χιλιάρικα, τους πιάσανε, πήγαν στα δικαστήρια, τιμωρήθηκαν και δυο. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Αλλά εγώ δεν κάνω ερώτηματα. Η κυρία Καρίδη, η κυρία Κρήτα, η κυρία Παπαγιάννα Λάμπους είναι σημαντικότερη από τον βουλευτή οποιοδήποτε κόμματος. Εμείς δεν πήγαμε έτσι και δεν πηγαίναμε. Δεν πάω σε αυτά, δεν μου αρέσουν τις καλώς. Θυμάμαι και την προηγούμενη φορά που είχα πάει, με το που τελείωσε αυτό το κιόσκι, έφυγα τρέχοντας. Δεν τα μπορώ αυτά. Δεν μου αρέσουν αυτά. Μου θυμίζει την ταινία του, ήταν ο Γιωργίτσης, η Λάσκαρη, ο Βουτσάς δεν ήταν, η Καραγιάννη, που πήγα σε μια εκδήλωση και όλοι ήταν με το σύσκι και το σάς. Μόλις αρπάζει τον μπούτι ο κοτόπουλο κόστος του ψάξε τρώει έτσι, εγώ νομίζω δεν πάω να τσακρίνεις όλοι. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε σε ποια χώρα ζούμε. Στη χώρα όπου ο καθένας μόλις παίρνει μια καρέκλα νομίζει και ποιος είναι. Ναι, παραμένω περήφανος για την επιλογή μου να μην πάω. Δεν θα μπορούσα να κάτσω ποτέ σε ένα κιόσκι χωρίς την ελληνική σημαία με τα υπόλοιπα κόμματα που δεν ενδιαφέρονται. Δεν θα μπορούσα. Δεν μου βγαίνει, πώς το λένε. Και η κυρία Σακαροπούλου πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι κομματάρχης, ούτε πρόεδρος κόμματος. Είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι εικόνα η οποία με συγκλώνησε, το λέει ευθέως, και θα το αναλύσουμε και σε λίγο. Γιατί και άλλα ψέματα είπε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.